Πάμε. Εμένα με είχε βγάλει ένα κανάλι το Ε και για να κάνω εκεί μια έτσι. Να πω πέντε πράγματα για τη showbiz, να πούμε και τα λοιπά. Και με ρωτήσαν και για το τραγούδι. Το είχα ακούσει εγώ το τραγούδι πριν βγει. Και τους λέω: μπασταρδεμένο ποντιακό τραγούδι δεν γίνεται. Ποντιακό τραγούδι δεν έχει μεσοβέζικη λύση. Ή ποντιακό θα είναι το τραγούδι, ή θα είναι ροκ θα είναι, ή θα είναι, ξέρω εγώ, θα έχει ένα τύπο. Τώρα, ποντιακό τραγούδι. Εγώ ποντιακά δεν μπορώ να ακούσω. Μπασταρδεμένο με άλλους χήκους είναι τραγωδία. Να βάλει τη λίρα δηλαδή και να βάλει και την pop μουσική και τη rock μουσική και τα σατανικά και όλα αυτά. Πού πάτε ρε πούστε. Δηλαδή είναι σαν να τρως αντζούγες με μαρμελάδα να πούμε και τις βάλεις σε σάντουιτς και τι να βγει να πούμε εκεί πέρα. Ποιος είναι τέτοια ώρα. Τι θες ρε κόκκινε. Περίμενε κλείσε. Παναθηναϊκός πάω κλαίγε. Να γράψει την εφημερίδα. Λοιπόν, εγώ ποντιακά δεν μπορώ να ακούσω. Ταράζεται το μέσα μου. Δηλαδή, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, το κεφάλι μου πονάει. Είναι μια τραγικότητα, να πούμε, η ποντιακή μουσική. Είναι μια τραγικότητα, μια φασαρία. Μια οχλαγωγία είναι. Άμα σε αυτή την οχλαγωγία τώρα βάλεις μέσα και pop και rock και τα λοιπά, δεν πας ούτε στα προκριματικά. Ήταν μια ιδέα και αν θέλετε, μην τα λέω εκ των υστέρων, πάτε στο Ε σε εκείνο το βίντεο που λέει. Ραπτόπουλος, όλες οι γυναίκες είναι ανομαλάρες, ένα 18 λεπτό, με ρωτάνε και για το τραγούδι και τα λοιπά. Και τους τα λέω όπως τα λέω τώρα. Εντάξει, από μουσική μπορεί να μην σκαμπάζουμε πολλά πράγματα, αλλά το τραγικό το βλέπουμε από 400, 500 χιλιόμετρα μακριά. Να είστε καλά, κι άλλο.